Καμπούρογλου. Ποιον έχετε εδώ πέρα από τους... Τον πατέρα μου, τον Ανδρόνικο, τον Καμπούρογλου. Για πέστε μας τι ξέρετε, τι σας είπε ήταν... σας. Η μαμά μου με είπε ότι τους είχαν συγκεντρώσει όλους, τις γυναίκες τις είχαν συγκεντρώσει όλες στο τρίτο δημοτικό και τις έλεγαν ότι μη φοβάστε, δεν θα συμβεί τίποτε και τους άντρες τους είχαν όλους εδώ, προς αυτό το σημείο κάπου, προς τα εδώ. Και μετά βγήκε ένας λεπαπάς και τους λέει πάντε τους φαϊτό και ρούχα γιατί κρυώνουν. Και όταν έφτασε η μαμά μου λέει εδώ στην πλατεία Γκονουγιώτα εδώ χαμηλά, είδε τον όγκο το ξογκωμένο και εκεί κατάλαβε ότι κάτι συμβαίνει και ότι είχαν σκοτωθεί τα άτομα. Ο πατέρας μου 29 χρονών ήταν. Είχε δει τους Γερμανούς τότε εκεί στην πλατεία. Μήπως οι Γερμανοί, τα τάγματα ασφαλείας ήταν. Ήταν οι Γερμανοί, ήταν. Με κουκούλες ήταν. Και λέγανε τάδε, τάδε, τάδε. Τάδε, τάδε, τάδε και γινόταν τι έγινε. Η εκτέλεση έγινε από τους Γερμανούς μετά ή... Τώρα τι να σας πω. Από τους Γερμανούς, από... Πάντως, από ό,τι άκουγα όλα τα χρόνια, εδώ ήταν αυτοί που λέγανε ο μπαμπάς μου, τους είχε όλη μέρα στο μαγαζί γιατί ήταν τεχνίτης. Τους έφτιαχνε τα ορολόγια τους Γερμανούς και ούτε καν φανταζόταν ότι τι θα συμβεί και τι θα γίνει. Ήταν σαν φίλοι τους ήταν οι Γερμανοί. Δεν είχε και... αναμειχθεί. Όχι, ούτε σε κόμματα ήταν, ούτε πουθενά δεν ήταν μπλεγμένος. Λοιπόν, όλοι αθώοι άνθρωποι είναι εδώ μέσα, να ξέρετε. Όλοι. Όλοι αυτοί που είχαν κλέψει, αυτοί που είχαν φάει, αυτοί που είχαν ρημάξει, αυτοί κάναν όλες τις πολυκατοικίες εδώ μέσα στα Γιάννησα. Λοιπόν, πώς λέγεστε? Σκορής. Σκορής Νικόλας. Για πέστε μου, εδώ να βλέπετε. Τι ξέρετε εσείς για αυτούς που τους σκοτώσαν εδώ? Όλοι ήταν αθώοι άνθρωποι. Όλοι αθώοι. Λίγο πιο δυνατά. Θα σου πω, ο άνθρωπος που ήταν μέσα και έσκαμε. Ήταν της γυναίκας μου πρώτος εξάδελος, στον Βαΐδης Παύλος. Όταν κάνανε τη σύλληψη και τους μαζέψαν όλους, τους βάλανε και γονατίσανε όλοι. Οι Γερμανοί είχαν τα πουλιβόλα στην έρχη, όλοι γονατισμένοι. Πιάνουν οι Παουτζίδες, ούτε οι Λακούχοι, ούτε τίποτες. Πήραν το ψάρι της γυναίκας μου τον πρώτο, τον Θωμαϊδη τον Παύλο. Ένας πήρε αυτόν και ένας άλλος πήρε τον άλλο. Και φύγανε από εδώ, η εκκλησία που είναι εδώ πέρα, ήταν ένα αυτό, μήλος και ένα λουτρό παλιό. Λοιπόν, παίρνουν τον ξάδελφο της γυναίκας μου και πάνε στο δήμαρχο του Σεμπυρού το σπίτι. Στο δήμαρχο του Σεμπυρού το σπίτι. Πήραν και πέρα ψάχνες και πήραν ένα κασμά που πήρε. Θέλουν και φτιάρι. Το φτιάρι τώρα αυτός ο δικός μου ξάδελφος είναι δίπλα στάβλος του Μάνου. Ο στάβλος μεγάλος, αλλά και αυτός έμπορος όμως. Ο στάβλος άμα μπήρες από πέρα, έβγες. Μόλις μπήκε μέσα ο Παυτζής ήταν 18 χρονών. Ένα νεαρό παιδί. Μη φύγεις και με αναγκάζεις να σε πυροβολήσω. Μη φοβάσαι το λέει. Πήραν ένα φτιάρι, φύγανε. Πάρα και πέρα μετρήσανε. Ήταν ο Γερμανός και αυτός ο Σκαπέρδας. Ο Σκαπέρδας ήταν αυτό το δροσερό. Από την αιτομιλίτσα καταγωγή του, έχει ιστορία δεν είχε αυτή για να σου πω. Τέλος που ήταν ταγματάρχης Γερμανός διμέρος και ο φρούρχος, των αυτών. Και ο φρούρχος της πόλης, ο Γερμανός. Κάτω εκεί πέρα θα μετρήσει τόσο και τόσο, ήρθε και ο Σούμπερ. Ο Σούμπερ ήταν ένας εγκληματίας μεγάλος, πρωτότυπος. Λέει θα του κάνει βαθύλη 300 άτομα να χωρέσει, λέει αυτό τώρα. Σκάβαν τώρα αυτοί. Σκάβαν που τους το χώμα, ακόμη δεν κάνουν αυτό. Τι τους κάνει, τους κάνουν ένα διάδρομο αυτοί, σε πέραν από εδώ πέρα και σε πήγαν εκεί στο χείλος. Μαρτύρα δείξε μας ένα κομμουνιστή πέρα διχούλες, σε κουμπούρουσα την δεξίλητα από αυτά που δεν το ξέρω, που κουμπαλούσε για τα. Σε κουμπούρουσα κανένα δυο έπαιτες μες στο λάκκο. Και έτσι τάκα ζουντανιά αυτοί, άλλους τους πυροβολούσαν, άλλους έτσι πάρουν. Φτάσανε στο σημείο τώρα που γέμουν στο λάκκο, σαν το λάκκο. Ήταν ένας ονομαζόμενος Μάξιμος. Μάξιμος Παπαδόπουλος. Πήραν τον αδερφό τον μεγάλο, τον εκτελέσανε. Ο κύριος ήταν πληγμένος και με την οργάνωση. Αλλά δεν μαρτύρησε κανένας ο Ασόμος. Ο Μάξιμος αυτός ήταν τότε καμιά 23 χρονών.
ήταν φίλος με τον Φρούραγο, του Γερμαρό. Και είχε ταβέρνα αυτός, είχε ένα ειδικό κρασί και του άρεσε ο Γερμανός. Κάθε βράδυ μπριζόλησε για αυτά τα θύρια. Και τώρα είναι πιασμένος εχμάλωτος αυτός ο Γερμανός. Λοιπόν, όπως κάθονται δίπλα στο λάκκο που κάθεται έτσι αγροπόδο ο Γερμανός και αυτοί, τους σπάσανε άγρια, τους σπάσανε τα χέρια, έτσι. Όλα τις τα σπάθηκαν έτσι, με το ξύλο με αυτό. Το χτυπήσανε, επάνω σκοτωμένος όμως στην κόφα γίνεται. Αυτός ήρθε από πάνω, όπως ήταν έτσι σαν καλυμμένος, το κεφάλι σπαγμένο, πήγε στον Γερμανό, καθώ στη γωνία του λάκκου, ο Φρούραγκος. Φίλε για κάθε μέρα, τον πιάνει την πότα που λες και του λέει, του είπε το νόμο, του λέει γλίτωσε μου. Αυτός έκανε μια καταπίση ο Γερμανός, γιατί. Και το χτυπάει μία στο στήθος του Μάξιμου, μία στο στήθος, αυτός έπεσε ανάσκελα. Ο Μάξιμος αυτός, ανάσκελα, απάνω στο πέρα και από πέρα από την παραλίμνη, ήταν ένας καμιά 15 χρόνο Αρκάδιος. Είχε μια ομάδα κάτω και τότε με λυγιάσει μία με τα πόδια που γίνει, βγάζει ένα παραμπέρα και τελείωσε τον Μάξιμο. Από εκεί αρχίνα κάποιον τον σγορομάλι του πότε, γι' αυτό περισσότερο. Αυτός καθόταν ένα λουτρό παλιό, που είναι εκκλησία τώρα, ήταν λουτρό, το χαλάσανε. Αυτό είχε κάνει την εκκλησία. Αυτός ήταν ένας άνθρωπος φτωχός, εργάτης, δούλε του καλοκαίρι θέρης εδώ, έπαιζε βιολί και τσαγκάνησε. Λοιπόν, περιλάβαν αυτόν. Δεν μαζί, δεν ξέρω, αυτός υπηρώτης μας στο σπάδι. Αυτός σύρθηκε σαν το Μάξιμο πάλι. Σύρθηκε πάνω σκοτωμένος, τα έχει κάνει του σκαπέρτα την πότα, με τους μπότες του Σκαπέρδας, τα γαματάρια τι μέρος του Σκαπέρδας, τα γαματάρια τι γερμανός. Λέει έτσι, ο δικός μου είναι δίπλα τώρα, γι' αυτό σου λέω. Το λέει, βασιλιά μου αητέ μου, γλίτωσέ μου 10 παιδάκια έχω. Ο Σκαπέρδας έσκυψε, τον έπιασε από εδώ, από τον Άρη του Λάκου και τον τράβηξε δίπλα του. Δίπλα του τον τράβηξε, δηλαδή πώς είναι το αυτό. Και πραγματικό σου λέω, ο δικός μου δίπλα είναι. Εκείνη την ώρα ειδοπούλες. Αυτό το φέρανε μόνο σαν εισαγγελία. Ήρθε τον βάλα μέσα σε προβιάς αυτά και έζησε 45 χρόνια σε ένα παράλληλο μου πατερίτης αυτός. Ύστερα τώρα που λένε αυτοί τώρα, όχι έκανε έτσι και έφυγε. Έτσι είναι οι αυτοί που σου λέει, το κατάλαβες. Ύστερα μια ομάδα της όπλας, την ώρα που σκοτώνουν τις τελευταίες, πιάσαν και κάνανε, ρίξαν κάτι και οβείς κάτω, θα κάνανε μια αυτή για να σταματήσουν τις εκτελέσεις. Αυτή σταματήσει, σου λέει, τι γίνεται εδώ πέρα. Αλλά ήρθε και αυτός. Μπράβο, μπράβο, συγχαρητήρια. Ήρθε ο Πούλος. Αφήστε λίγο να μιλήσω. Ήρθε ο Πούλος. Με έναν άλλο, σταμάτησε. Με κουκούλα ήρθε. Με κουκούλα. Όχι, πέρυσι. Όχι, ήρθε ο Πούλος, κατέβηκε. Κάτι στο πιάναν όλοι. Εμείς ήρθαμε και κάποιοι που μου στα άσκια, έτσι, έτσι. Τώρα θα φύγετε, λέει, στα σπίτια σας, ήσυχα, θα φύγετε ήσυχα, δεν μας πέρασε κανένας. Σύρρος. Αλλά, τώρα εσύ, τώρα αν είστε, θα σου έδιπε.